μαζί μας, αλλά είστε εσείς σίγουρα μαζί μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλημέρα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και πάλι εδώ. Να πούμε αυτή την πρώτη καλημέρα, αυτή την καλημέρα που κρύβει έναν ενθουσιασμό, μια χαρά, μια γλυκιά προσμονή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μας λείψατε, γκρινιάζουμε λίγο για αυτό το τόσο πρωινό ξύπνημα. Αλλά όταν περνάει ο καιρός, ναι, η αλήθεια είναι ότι μας λείπει αυτή η ωραία συνήθεια. Γιατί αυτό που έχουμε χτίσει τα τελευταία 2,5 χρόνια μέσα από το Happy Day είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ ουσιαστικό, πολύ αληθινό και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση, αυτή την αγάπη που λειτουργεί αμοιβαία και αμφίδρομα. Αυτά που μας λέτε πάντα όταν μας συναντάτε έξω είναι τόσο όμορφα που είναι αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να επιστρέψουμε εδώ, να αφήσουμε το σπίτι μας στα μαύρα σκοτάδια, την καθημερινότητά μας και να έρθουμε στη δική μας ρουτίνα αυτή που φτιάχνοντας το πρωινό μας καφεδάκι κάνουμε ωραία παρέα και συνειδητά αφήνουμε τα προβλήματά μας στην άκρη. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυτά τα 2,5 χρόνια δεν ήταν εύκολα ούτε για εσάς ούτε για μας. Προβλήματα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αλλά στο Happy Day, όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, αποφασίσαμε όλοι παρέα να αφήσουμε τα προβλήματά μας έξω και να επιλέγουμε, να επιλέξουμε να ξυπνήσουμε χαρούμενα και πολύ ευτυχισμένα. Έχω και μια, να το πω, μια μικρή αγωνία φέτος, γιατί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα για κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς. Δεν είναι η ώρα όμως να τα συζητήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία με τον Δήμο Βερίκιο και με τον Σπύρο Λάμπρου να πούμε πολύ περισσότερα. Και επειδή σήμερα συμπίπτει η πρεμιέρα μας με το άνοιγμα των σχολείων, θέλω να ευχηθώ στις μανούλες που θα δουν τα παιδάκια τους πρώτη φορά να φεύγουν από το πλατήσκαλο και να πηγαίνουν στο σχολείο. Καλή υπομονή. Είμαι και εγώ μία από αυτές. Εμένα η κόρη μου η μεγάλη ξεκινάει αύριο για πρώτη φορά το σχολείο. Και είμαι αυτή η γνωστή ψύχρεμη, συγγνώμη, Ελληνίδα μάνα που έχει αρχίσει να αγχώνεται για το τι θα βάλει στην τσάντα του παιδιού της, για την καθημερινότητα που θα έχει και εγώ δεν θα την ξέρω. Και όλα αυτά τα γνωστά. Καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά όλη τη Ελλάδα και νομίζω ότι. Άσπρο στο μαύρο, βεβαίως, μερούλα μου. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα θα μας δείτε όλους ντυμένους στα άσπρα, γιατί επιλέγουμε το άσπρο στο μαύρο, το φως στο σκοτάδι, το λευκό σε όλες τις γκρι αποχρώσεις. Αυτό κάνουμε στο Happy Day, αυτό θα κάνουμε και φέτος. Πήγα να χάσω και λίγο τα λόγια μου, έτσι μετά από 3 χρόνια την είχα την αγωνία μου. Για να έρθει η καλύτερη παρέα, όχι μόνο και δική μου, και δική σας.